Συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και θα αρχίσουμε από το βιβλίο του Έσδρα, σελίδα 453. Συνέχεια, από το βιβλίο του Έσδρα, σελίδα 453, κεφάλαιο 1. Και εν το πρώτο έτη του Κύρου, του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διεξικήρυξεν διόλου του βασιλείου και μάλιστα εγγράφος λέγον, ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού. Και αυτός προσέταξε σε μένα οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία. Τι σε εξημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, ο Θεός αυτού έστω μεταυτού. Και ας ανεβήσει Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ούτω αυτός είναι ο Θεός ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον εκ πάντων των τόπων όπου παρικεί, ας βοηθήσω συν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού με αργύριον και με χρυσίον και με αγαθά και με κτίνη, εκτός προαιρετικής προσφοράς δια των οίκων του Θεού των εν Ιερουσαλήμ. Τότε εσηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτες με τα πάντων όσο τον πνεύμα διήγηρεν ο Θεός εις τον αναβώσει δια να οικοδομήσωση των οίκων του Κυρίου των Ιερουσαλήμ. Και πάντες οι πέριξ αυτών εβοήθησαν αυτούς με σκεύη αργυρά, με χρυσίον, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Και εξήγαγεν ο βασιλεύς ο Κύρος τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε φέρει από Ιερουσαλήμ και θέσει αυτά εν το οίκο του Θεού αυτού, και εξήγαγε ταύτα Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, διαχειρός του Μηθρεδάθ, του θησαυροφύλακος, και αρρύθμισε αυτά εις τον Σάσα Βασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας, και ούτως είναι ο αριθμός αυτών 30 δίσκοι χρυσή, 1000 δίσκοι αργυρή, 29 μάχαιρε, 30 φιάλε χρυσέ, 410 φιάλε αργυρέ, δεύτερε, άλλα σκεύη 1000, πάντα τα σκεύη τα χρυσά και αργυρά ήσαν πεντάκι 1000 και 400, τα πάντα ανεβίβασε ο Σασαβασάρ μετά των εχμαλώτων των ανεβαστέντων απ' Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. Αμήν. Έφτασε ο καιρός να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις Του, τις επαγγελίες Του και κάθε προφητεία. Πριν 2 χρόνια κατελήθη το βασίλειο των Χαλδαίων, το βασίλειο του Ναβουχοδονόσορ, από τον Μίδο τον Πέρση, από τον Δαρίο τον Μίδο, και δημιουργήθηκε η μεγάλη αυτοκρατορία της Περσίας και της Μηδίας. Και εκεί έγινε το τρομακτικό αυτό γεγονός, όπου ενώ ο Δαρίος εξετίμησε απόλυτα τον Δανιήλ, έναν άντρα 75 χρονών Ιουδαίο, τον οποίο είχε στείλει εκεί ο Θεός για μεγάλο έργο και ποικίλο και πολλοί ιδέες από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας, το από μικρό παιδί, τώρα έκανε το μεγαλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Θεός μέσα από αυτόν, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον κατηγόρησαν και αναγκάστηκε ο Δαρίος να τον ρίξει στο λάκκο των Λεόντων. Μια ολόκληρη βραδιά ο Θεός έστειλε τον άγγελο και τον ελευθέρωσε. Με αποτέλεσμα, έφραξε τα στόματα των Λεόντων δηλαδή, και το αποτέλεσμα ήταν ο Δαρίος ο Μίδος να βγάλει ένα διάταγμα που στην πραγματικότητα, και αν θέλετε να το ξαναδούμε, στην πραγματικότητα δίνει εντολή σε όλο το βασίλειό του, σε όλη την αυτοκρατορία του, να λατρεύουνε το Θεό του Ισραήλ. Ας μην το δούμε από μέσα. Βασίλευσε 2 χρόνια ο Δαρίος ο Μίδος, το 538 π.Χ. μέχρι το 536 π.Χ. Στη συνέχεια βασίλευσε ο ανιψιός του, ο Κύρος. Ο Κύρος πια μέσα από το διάταγμα του θείου του είχε γνωρίσει για το Θεό, είχε ακούσει για το Θεό, είχε γίνει γνωστό το όνομα του αληθινού Θεού, του παντοδυνάμου, γιατί ήταν όλοι αυτοί ειδωλολάτρες, όπως ήταν όλα τα έθνη τότε. Τον αληθινό Θεό γνώριζαν τότε, μέχρι να έρθει ο Χριστός, μόνο ο λαός Ισραήλ. Είχε ακούσει λοιπόν από το θείο του, από τα διατάγματα, είχε ακούσει από τους Ισραηλίτες
και μέσα στα ακούσματα αυτά έφτασε και ο προφητικός λόγος τον οποίον ο Θεός μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη πριν περίπου 130 χρόνια, δηλαδή το 760 π.Χ., ο προφητικός λόγος τον οποίον είχε εκφράσει γραπτός ο Ισαΐας καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό είναι το καταπληκτικό που θέλω να δούμε σήμερα. Να πάμε στη σελίδα 654 στο βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, να δούμε 130 χρόνια πριν πώς ο Θεός εργαζόταν, γιατί εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε και να γνωρίζουμε είναι ότι η ιστορία της ανθρωπότητος είναι κάτω από τα χέρια του Θεού. Δεν επεμβαίνει στη θέληση του ανθρώπου, προσκαλεί τον άνθρωπο με ιδιαίτερους τρόπους αγάπης, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στα λόγια του, θα πιστέψει σε αυτόν, από εκεί και πέρα ο Θεός τον προσκαλεί, τον οδηγεί, τον ευλογεί, τον οικοδομεί, τον αυξάνει και εν τέλει τον χρησιμοποιεί και για τη δόξα του. Το 760 π.Χ., 130 χρόνια πριν ανέβει στη βασιλεία, την αυτοκρατορία της Περσίας και της Μηδίας, γραμμένο από το Πνεύμα το Άγιο, στο μη έψιλον κεφάλαιο, διαβάζουμε: «Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεκρισμένον αυτού των κύρων», μιλάει με το όνομά του, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Γνωρίζει τα απαρχής και γνωρίζει και τα του τέλους. Και εκείνο που κάνει ο Θεός, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, όπως ο ίδιος ομολογεί, «Σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια», φωνάζει, «και σε ήλκησα με έλεος», ώστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ακούσει κάποια στιγμή τη φωνή του Θεού, το λόγο του Θεού, εάν η καρδιά του στραφεί στο λόγο του Θεού και δεχθεί την πρόσκληση, γιατί κάθε φορά που ακούγεται ο λόγος του Θεού είναι μια πρόσκληση, μια πρόσκληση του Θεού σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα στον κάθε έναν ξεχωριστά. Το κρίσιμο σημείο είναι ο άνθρωπος να ακούσει τη φωνή του Θεού και, όπως λέει η Γραφή, θα έρθει η ώρα και ήδη είναι, οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού και οι ακούσατες θα ζήσωσι. Δεν μιλάει για τους πεθαμένους, γιατί υπάρχει ο φυσικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος είναι κεχωρισμένος, απομακρυσμένος από το Θεό, είναι νεκρός, είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη θλίψη, μέσα στον πόνο, μέσα στο θάνατο. Δεν έχει χάρη από το Θεό, έλεος από το Θεό, την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, βολοδέρνει μόνος του μέσα σε ένα σκοτάδι χωρίς να βλέπει, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να γνωρίζει τα πάντα, γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και αποκαλύπτει τα πάντα, καθώς επίσης είναι γεγραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και το χρίσμα το οποίο εσείς ελάβατε από αυτού μέσα σας μένει και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει τις, αλλά καθώς σας διδάσκει αυτό το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου περί πάντων, ούτω και εσείς γνωρίζετε τα πάντα». Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν γνωρίζει τα πάντα. Ο κόσμος δεν ξέρει και δεν μπορεί να μάθει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι δάσκαλος που εξηγεί, ερμηνεύει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτηκε στους ανθρώπους το δρόμο το οποίο πρέπει να περπατήσουν για να μην περπατάνε μάταιο δρόμο και χάνουν το χρόνο τους, το δρόμο τους και τη ζωή τους. Γιατί φτάνει στο τέλος ο χρόνος, γερνάει ο άνθρωπος, κοιτάει πίσω και λέει: «Τι έκανα?». Όμως ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται
βεβαιώνει, επαγγέλλεται σε όλους τους ανθρώπους που θα επικαλεστούν το όνομά του, καθώς λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού εξάπαντος θα σωθεί, με πίστη βέβαια, γιατί δια της πίστεως είμαστε σε σωσμένοι κατά χάριν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν υπόσχεται λέγοντας: εγώ από τη στιγμή που θα έρθεις κοντά μου θα σε συνετίζω. Γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Μόλις έρθει ο φόβος του Θεού επάνω σου, εγώ θα σου δώσω τη δική μου τη σοφία, την ουράνια, την ένδοξη. Όχι τη γήινη, τη ζωώδη, τη δαιμονιώδη, αλλά την ουράνια, την ένδοξη, την ευλογημένη. Εγώ θα σε συνετίζω. Εγώ δε πρώτον, δεύτερον, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Και το πρέπει δεν είναι γιατί μας αναγκάζει, αντιθέτως δεν επεμβαίνει καθόλου στη θέλησή μας, γιατί ο Θεός μας έχει φτιάξει να είμαστε με απόλυτη εξουσία, να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε. Αλλά μας προτρέπει να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθήσεις και εσύ θα αποφασίζεις αν θα με ακούσεις για να περπατάς προς ευλογίαν σου. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Όταν θα πλησιάσει ο Χριστός τον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός θα πλησιάσει τον, γιατί ο άνθρωπος θα πλησιάσει τον Χριστό, τότε υπάρχει μια σχέση ιδιαίτερη που είναι φιλίας, αδελφικότητος, αλλά και σωτηρίας και δόξης. Γιατί ο Χριστός λέει: δεν σας λέω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει φίλο τον Χριστό. Να του μιλάει και να τον ακούει ο Χριστός. Να μιλάει ο Χριστός και να τον ακούει ο άνθρωπος. Αλλά είναι και Κύριος του και Θεός του. Δηλαδή θαυμαστά κάνει στη ζωή των ανθρώπων. Σωτήρας του, σώζει. Αγαθός, αγαθοποιεί. Ελεήμων, ελεεί. Ικτήρμων, ικτήρει. Αλλά και ένδοξος και δοξάζει. Εγώ λοιπόν θα σε συνετίζω, και όταν μιλάει ο Θεός είναι η απόλυτη αλήθεια. Όλα έξω υπάρχουν, υπόκεινται στην σχετικότητα της αλήθειας. Όταν όμως μιλάει ο Χριστός, μιλάμε για την απόλυτη αλήθεια. Και δεν υπάρχει, είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Δεν υπάρχει αντίρρηση, αμφιβολία. Εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Δεν χρειάζεται να έχεις συμβούλους. Θα άρχισε να προσεύχεσαι. Θα άρχισε να μου ρωτάς, να με ρωτάς, να μου ζητάς, να με επικαλείσαι. Και εγώ με το λόγο μου, με το πνεύμα μου το Άγιο, γιατί έχει πολλούς τρόπους να μιλήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Με το λόγο του, με το πνεύμα του το Άγιο, με όραμα, με ενύπνιο, με πάρα πολλούς τρόπους βλέπουμε μέσα στη Γραφή, αλλά και από προσωπική εμπειρία γνωρίζουμε ότι ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν θα σε συμβουλεύω και τέλος εγώ θα σε προστατεύω. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος από το να έχει τον Ιησού Χριστόν φίλο του, σωτήρα του, Κύριό του και Θεό του, να τον συνετίζει, να του δίνει σοφία ουράνια, να τον διδάσκει την οδόν τι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να πάρεις λάθος απόφαση στη ζωή σου. Τραγικό είναι. Παίρνουμε μια απόφαση με σκέψη, με μελέτη, με συμβουλές ανθρώπινες, ειδικευμένων ανθρώπων, και τελικά αποτυχία. Πόσο σοβαρό είναι να έχεις μια συμβουλή θα είναι προς ευλογία, αληθινή. Γιατί αυτός που θα σε συμβουλεύσει, αυτός και θα σε βοηθάει. Θα αναλάβει τη ζωή σου. Για ακούστε λοιπόν τώρα να διαβάσουμε τι έχει γράψει ο Λόγος του Θεού για τον Κύρο, που κανένας δεν τον ήξερε, κανένας δεν ήξερε το όνομά του. Το 760 ήταν σε απόλυτη ευημερία η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα, των Χαλδαίων, της Βαβυλώνος. Κανένας δεν ήξερε ότι θα γκρεμίσει, και δεν πίστευε ότι θα γκρεμίσει αυτή η αυτοκρατορία.
Όμως γκρέμισε, βασίλευσε ο Δαρίος, όπως είπαμε, και έφερε τη γνώση του Θεού στον Κύρο, και ο Κύρος, έχοντας τη γνώση του Θεού, πήρε στα χέρια του Λόγου του Θεού και διαβάζει για τον εαυτό του. Απίστευτο. Αλλά απίστευτα πράγματα κάνει ο Θεός, θαυμαστά. Για, τώρα είναι βασιλιάς, άρχοντας, ή πρόκειται να γίνει όταν άρχισε να διαβάζει. Δεν ξέρουμε πότε άρχισε να διαβάζει, μετά το θάνατο του θείου του, πριν, αλλά ξαφνικά πήρε στα χέρια του το Λόγο του Θεού, του τον έδωσαν, και διαβάζει με έκπληξη αυτά που είχε γράψει ο Θεός πριν 130 χρόνια. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 654, μη έψιλον κεφάλαιο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τον κεχρισμένον, τον δούλο του, τον χρισμένο, τον Κύρο, του οποίου τη δεξιά χείρα εγώ εκράτησα, για να υποτάξω όλα τα έθνη έμπροσθεν αυτού, και θα λύσω την οσφήν των βασιλέων έμπροσθεν αυτού, δια να ανοίξω δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δε θέλουν συγκλειστεί. Ακούτε τι διαβάζει. Εγώ είμαι ο Κύριος που μιλάω στον κεχρισμένο μου τον Κύρο, όλη του τη ζωή εγώ κράταγα τη δεξιά του χείρα, εγώ του έδωσα την εξουσία και τη δύναμη να υποτάξει έθνη, όλα τα έθνη μπροστά έμπροσθεν αυτού, εγώ αφόπλησα και υπόταξα τους βασιλείς κάτω από αυτόν. Τώρα είναι βασιλιάς, είναι, έχει εξουσία μεγάλη, και του λέει ο Θεός, εγώ στα έδωσα όλα αυτά 130 χρόνια πριν, και εγώ άνοιξα τα δίθυρα εμπροσθέν σου, και επίλε τις δόξεις και τις νίκες σου δεν θα κλείσουν. Γιατί? Γιατί εγώ θα πηγαίνω μπροστά σου. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το καταπληκτικό. Ο Θεός να πηγαίνει μπροστά από τον άνθρωπο και να εξομαλύνει τα σκολιά σοδούς. Ο Θεός να προπορεύεται. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά σου και θα εξομαλύσω τα σκολιά σοδού σου, και θα συντρίψω τους τα σχαλκίνα στήρας, και θα κόψω τους σιδηρούς μοχλούς, όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, ή βάζει ο διάβολος ή οι άνθρωποι μπροστά σου, εγώ θα τα γκρεμίζω και θα σου ανοίγω ένα δρόμο ευλογίας και δόξας, και εγώ θα σου δώσω θησαυρούς φυλατουμένους στα σκοτάδια, και πλούτη και κρυμμένα είναι από κρύφης. Και πράγματι του έδωσε όλους τους θησαυρούς της Βαβυλώνας και όλων των βασιλείων που επικράτησε, για να γνωρίσεις εσύ, όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις το λόγο μου στα χέρια σου, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τι θα πει Κύριος? Κυρίαρχος των πάντων, Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Για να γνωρίσεις όλα αυτά τα κάνω, όχι για κανένα άλλο λόγο. Σου δίνω όλη αυτή την εξουσία καταρχάς, γιατί υπάρχει και δεύτερον, σου δίνω όλη αυτή την εξουσία και τη δύναμη και γκρεμίζω όλα τα εμπόδια μπροστά σου και σε κάνω πλανητάρχη της εποχής, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος των πάντων. Δεν τα κάνεις εσύ. Μην περάσει από το μυαλό σου ότι όλα αυτά τα χρόνια και ότι έγινε εσύ τα κατάφερες. Εγώ τα προφήτευσα και εγώ τα έκανα και εσύ τα απολαμβάνεις. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και ποιος είμαι εγώ? Αυτός που σε ονομάζει, σε καλεί με το όνομά σου. Είμαι ο αληθινός Θεός. Με το όνομά σου εγώ σε ονόμασα πριν γεννηθείς. Αλλά έχω ένα σκοπό που τα κάνω όλα αυτά. Για τον Ιακώβ το δούλο μου, για το λαό Ισραήλ και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, για αυτούς το κάνω. Σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα αν και δεν με γνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα. Εγώ σε περιέζωσα και σου έδωσα δύναμη, αν και εσύ δεν με γνώρισες. Για να γνωρίσουν όλοι, από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός από μένα δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, που κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, οποίον ειρήνη κτίζων κακών. Εγώ είμαι ο Κύριος που πράττω πάντα ταύτα.
τώρα την αποστολή του. Αφού του περιέγραψε τι έγινε στη ζωή του, αφού διεπίστωσε αυτός ο άνθρωπος ότι χωρίς να το ξέρει ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευόδωνε, και μάλιστα όχι ένας θεούλης, ούτε ένας Χριστούλης, ούτε μια εικονίτσα, ούτε ένα γαλματάκι. Ο ίδιος ο Κύριος όλων των δυνάμεων, που το αποκαλύπτεται μέσα από το δικό του λόγο. Και διαβάζω, για να μην το διαβάσω όλο, 13 εδάφιο λίγο πιο κάτω. «Εγώ εξήγηρα εκείνον τον Κύρον εις δικαιοσύνην, και εγώ θα διευθύνω από εδώ και πέρα πάσα στα σοδούς αυτού. Γιατί? Γιατί αυτός θα οικοδομήσει την πόλη μου την Ιερουσαλήμ και θα επιστρέψει τους εχμαλώτους μου, όχι με λύτρο ούτε με δώρα». Γι' αυτό τα έκανα όλα αυτά. Γιατί είχε προφητεύσει ο Θεός όταν είδε το λαό Ισραήλ σε απόλυτη αμαρτία, παράβαση, ανομία, να λατρεύει αγάλματα, εικόνες, να λατρεύει ξένους θεούς. Τον προσκάλεσε να μετανοήσει και δεν μετανόησε. Και αποφάσισε ο Θεός να κάνει εκπαιδευτική κρίση στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό ξεσήκωσε τότε ένα άλλο και χρησμένο δούλο του, τον Αβουγδονόσορα. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί όποιον θέλει, αδερφοί, και κάνει ό,τι θέλει για το καλό του λαού του, πολύ περισσότερο για το καλό της εκκλησίας του τώρα. Χρησιμοποίησε ένα άλλο δούλο του, τον Αβουγδονόσορα, τον οποίον εξήγηρε από τη Βαβυλώνα, από τη γη των Χαλδαίων, του έδωσε μεγάλη δύναμη. Όπως ο ίδιος λέει, αλλού να μην το ανοίξουμε, στο δούλο μου τον Αβουγδονόσορα. Πήγε στην Ιερουσαλήμ, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, ο Ναβουγδονόσορα, ο Θεός με τον Ναβουγδονόσορα, γκρέμισε τον ναό του Σολομώντα, εχμαλώτησε το λαό Ισραήλ και τον εξόρισε στη γη των Χαλδαίων. Αλλά να το δούμε και αυτό. Είπε ο Θεός, ας πάμε σε σελίδα 699, Κάπα θήτα κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμία του προφήτου. Πολύ καιρό πάλι πριν, 630, περίπου 630, 530, 200 χρόνια πριν, με τον Ιερεμία τον προφήτη, αφού εξήγηλε κρίση, καταστροφή, ταλαιπωρία και εξορία στο λαό Ισραήλ, ταυτόχρονα, λέει σελίδα 699 στο 10 εδάφιο, αφού λοιπόν περιέγραψε την απόλυτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, του λαού Ισραήλ και την εχμαλωσία και εξορία των Ισραηλιτών, λέει λοιπόν στο 10 εδάφιο, 200 χρόνια πριν από αυτή την ημερομηνία που διαβάζουμε με τον Κύρο, διότι ούτω λέγει Κύριος, ότι αφού πληρωθώσει 70 έτη εν Βαβυλώνη, θέλω επισκεφθεί ημάς και θέλω εκτελέσει προς ημάς το λόγο μου των αγαθών, να επαναφέρω ημάς εις τον τόπον τούτον. Διότι εγώ γνωρίζω τα βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί ημών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, για να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενο τέλος. Δεν κρέμισε, λέει ο Θεός, την Ιερουσαλήμ και δεν κατέστρεψα τον Ισραήλ και δεν τον εξόρισα για να τον καταστρέψω, αλλά για να τον φέρω σε μετάνοια, όπως συνηθίζει ο Θεός. Εκπαιδευτική κρίση. 70 χρόνια πρέπει να μείνουν εχμάλωτοι, ταλαιπωρούμενοι στη γη των Χαλδαίων, και στα 70 χρόνια εγώ θα τους ελευθερώσω. Δεν ξέρανε πώς, αλλά και αυτοί που ήταν εχμάλωτοι δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς θα ελευθερωθούν. Δεν έβλεπαν κανέναν άνθρωπο Ιουδαίο ικανό να τους ελευθερώσει. Με έκπληξη άκουσαν το διάταγμα του Δαρίου, που έδινε δόξα στο Θεό και διαταγή όλοι να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Μετράνε τα χρόνια. Το 605 ήταν η πρώτη εχμαλωσία του Ιωχήν. Έχουν περάσει 70 χρόνια τώρα, γιατί είναι πλέον 536. Όσοι πίστευαν στο Λόγο του Θεού περίμεναν την απελευθέρωσή τους, αν και
κατά τα φαινόμενα ήταν αδύνατον. Μόνο δια της πίστεως μπορούσαν να ελπίζουν ότι ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του, καθώς έφταναν τα χρόνια της λήξης της εκπαιδευτικής κρίσης των 70 ετών, δηλαδή το 536, όταν ξαφνικά νέο διάταγμα του Κύρου του Βασιλιά βγαίνει από το πουθενά, όταν δηλαδή ο Κύριος έμαθε για το Θεό από τον πατέρα του, από το θείο του το Δαρείο, και διάβασε από το Λόγο του Θεού τον προφητικό λόγο του Ισαΐα που τον αποκαλούσε με το όνομά του και του εξηγούσε τι συνέβη στη ζωή του, ότι αυτός ήταν που έκανε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα στη ζωή του Κύρου, για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, να τον επιστρέψει στη γη Ισραήλ για να οικοδομηθεί ξανά ο λαός, ο ναός του Σολομώντα. Ξαφνικά λοιπόν ο λαός Ισραήλ ακούει. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του Έσδρα που ήμασταν. Και εν το πρώτο έτη, αμέσως την πρώτη χρονιά που βασίλευσε Κύριου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου διαστόματος του Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύριου του βασιλέως της Περσίας με όλη αυτή την διαδικασία και το θαυμαστό σχέδιο που είχε προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου ο Θεός, για να πείσει τον Κύρο, τον οποίον ύψωσε και ευλόγησε, βλέποντας την καρδιά του ότι είναι έτοιμη όταν θα ακούσει το Λόγο του Θεού να τη δεχτεί. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού, όσους προεγνώρισε, τι προεγνώρισε, ότι η καρδιά τους όταν θα ακούσουν το Λόγο του Θεού θα έρθει σε κατάνοιξη, και η πίστη, η φυσική που έχει ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος ζει διαπίστεως. Αν ο άνθρωπος δεν έχει τη φυσική πίστη, έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν φοβάμαι να πιω από αυτό το νερό. Μήπως τάχα κάποιος μου ρίξε φάρμακο, είναι βρώμικο για τα πεθάνω. Είμαι βέβαιος ότι είναι καθαρό. Με πίστη βγάζω εισιτήριο αεροπορικό, μπαίνω μέσα για να πάω εκεί που θέλω. Αν δεν έχω πίστη ότι όλα θα πάνε καλά, δεν τολμώ. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουν να μπουν στο αεροπλάνο? Γιατί? Γιατί φοβούνται. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα μπουν στο αεροπλάνο και θα πέσουν. Διαπίστεως μπαίνουμε στο ασανσέρ. Διαπίστεως οδηγούμε και όταν βλέπουμε το λάνο να έρχεται, δεν λέμε θα πέσει επάνω μας, αλλά θα πάει αυτός από εκεί, εμείς θα πάμε από εδώ. Διαπίστεως σταματάμε στο κόκκινο και διαπίστεως όταν ανάψει το πράσινο ξεκινάμε, γιατί οι άλλοι θεωρούμε ότι θα σταματήσουν. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει διαπίστεως αυτή τη φυσική πίστη που ο Θεός μας χάρισε. Όταν ο άνθρωπος χάσει αυτή τη φυσική πίστη, τότε παθαίνει φοβίες. Υψοφοβία, ρυποφοβία, αυτό είναι αρρώστια. Παθαίνει κατάθλιψη. Φοβάται, τρέμει, πανικό. Τι είναι αυτό? Έλλειψη πίστης που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους, τη φυσική πίστη. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός όσους προεγνώρισα, τι προγνωρίζει? Ότι αυτή η φυσική πίστη που έχει δοθεί στον άνθρωπο, όταν θα ακούσει ο άνθρωπος αυτός το Λόγο του Θεού, καθώς είναι απόλυτα ελεύθερος, θα στρέψει το βλέμμα του, θα στρέψει αυτή τη φυσική πίστη στο Λόγο του Θεού. Και αυτή η πίστη μετατρέπεται σε σώζουσα πίστη. Ή τουλάχιστον σε ελπίδα. Βρε, δε δοκιμάζω να δω αν αυτός ο Λόγος του Θεού είναι έτσι πως το λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο που θα πιστέψει σε Αυτόν. Έτσι σωθήκαμε όλοι μας. Έτσι σώθηκα κι εγώ. Όταν άκουσα το Λόγο του Θεού, λέω, ωραία τα λέει. Λες να είναι αλήθεια? Δεν δοκιμάζω. Τι θυμίσαι σημαίνει δοκιμάζω? Δεν πάω στο δωμάτιό μου να προσευχηθώ? Αν ο Χριστός πραγματικά είναι αναισθημένος, και δεν είναι τυπικά Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αλλά είναι πραγματικά αναισθημένος, τότε είναι ζωντανός.
τότε μ' ακούει, τότε είναι πανταχού παρόν. Αν μπω μέσα στο δωμάτιό μου, θα είναι εκεί. Δεν το δοκιμάζω. Να μπω στο δωμάτιό μου και να πω, Κύριε, αν μ' ακούς, θέλω να αναλάβεις τη ζωή μου. Θέλω να δω τι μπορείς να κάνεις στη ζωή μου. Γι' αυτό περιμένει ο Χριστός. Δεν περιμένει τίποτα άλλο. Περιμένει να πάει ο άνθρωπος και να του πει, πάρε στα χέρια σου τη ζωή μου. Και τότε επεμβαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Γιατί αγαθές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Ο Θεός έχει ένα καλό σχέδιο για όλους τους ανθρώπους, αρκεί οι άνθρωποι να τον πλησιάσουν και να τους το χαρίσει. Είναι σαν να είμαι εγώ ένας πατέρας που έχω ένα μεγάλο εργοστάσιο. Καλές βουλές θα βουλεύουμε για το παιδί μου. Να το σπουδάσω, να το μεγαλώσω και να του πω, έλα τώρα πάρε την ηγεσία του εργοστασίου, να γίνεις εργοστασιάρχης. Αυτή είναι η βουλή μου. Το θέμα δεν είναι εγώ τι βουλεύομαι, το θέμα είναι το παιδί μου τι θα κάνει. Θα πάει στα ναρκωτικά, θα πάει στην αμαρτωλή ζωή ή θα πάει στο πανεπιστήμιο και θα γίνει. Οι βουλές που βουλεύομαι εγώ σαν πατέρας εργοστασιάρχης είναι καλές. Το παιδί μου όμως θα αποδεχθεί το καλό μου σχέδιο. Αν το παιδί μου αποδεχθεί, τότε θα εκπληρωθεί η βουλή μου. Αν το παιδί μου δεν αποδεχθεί, με τον τρόπο του, με τον δρόμο του και ακολουθήσει την ξεροκεφαλιά του, την αμαρτία του, την νοοτροπία του, τότε δεν θα γίνει ποτέ εργοστασιάρχης. Και επειδή ο Θεός μας έφτιαξε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, έτσι σκέφτηκε ο Θεός. Είναι αγαθός πατέρας. Αλλά πατέρας δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, λέει η Γραφή, σε αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα του. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού, υπάρχει ο άνθρωπος που είναι παιδί του Θεού. Το πλάσμα του Θεού κάνει ό,τι θέλει. Το παιδί του Θεού κάνει ό,τι θέλει ο πατέρας. Μεγαλώνει στο σπίτι του, ζει στο σπίτι του πατέρα. Ό,τι δυσκολία έχει, λέει, πατέρα, αν είναι μικρός, δώσε μου παπούτσια. Τρύπησαν τα παπούτσια μου. Δώσε μου λεφτά να πληρώσω το δάσκαλο, θέλω φροντιστήριο. Όταν μεγαλώσει και μπορεί, δώσε μου να αγοράσω μια μοτοσυκλέτα, ένα αυτοκίνητο. Και ο πατέρας, επειδή είναι πατέρας, μόνο και μόνο επειδή είναι πατέρας, του δίνει. Γιατί τον αγαπάει. Και αν εμείς οι άνθρωποι πονηροί όντες αγαπάμε τα παιδιά μας, ο ουράνιος Θεός που είναι αγαθός, που είναι αγάπη, σκεφτείτε πως αγαπάει τα δικά του τα παιδιά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να μας αγαπάει ο Θεός. Το ζήτημα είναι αν ο άνθρωπος θα πλησιάσει διά του Ιησού Χριστού τον Πατέρα. Γιατί ουδείς υπάγει στον Πατέρα, λέει ο Λόγος του Θεού, ημί διά του Ιησού Χριστού. Πας στον Χριστό και αυτό σε πάει στον Πατέρα. Και εκεί είσαι παιδί Θεού. Έχεις εξουσία. Όπως ένα παιδί, το δικό μου το παιδί στο σπίτι μου έχει απόλυτη εξουσία. Έχει κλειδί, μπαίνει μέσα, ό,τι θέλει πατέρα. Στο δικό σου σπίτι δεν έχει καμία εξουσία. Για να έρθει θα σε πάρει τηλέφωνο, θα χτυπήσει την πόρτα, θα κάτσει 10 λεπτά και θα φύγει. Ξέρεις, ταπεινά σε παιδί του Θεού. Αλληλούια. Παιδί του Θεού. Αφωνάζεις πατέρα και σου λέει δού εγώ. Όσους λοιπόν προεγνώρισε ότι θα στρέψουν τη φυσική πίστη που σαν δώρο ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους, αυτούς και τους προόρισε ο Θεός, μόνο αυτούς προόρισε να γίνουν σύμμορφοι της δόξης του Χριστού. Και όσους προόρισε τούτους και εκάλεσε. Και σήμερα μας καλεί ο Θεός όλους να ακούσουμε τη φωνή Του. Όποιος ακούσει τη φωνή Του θα ζήσει. Όσους προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε. Τους αγίασε, τους έκανε ανθρώπους δικούς Του. Και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Αλληλούια. Προγνώρισε τον Κύριο και καθώς τον προγνώρισε τον προώρησε για ένα μεγάλο έργο,
να είναι αυτός που θα εκπληρώσει τη βουλή του για το λαό Ισραήλ να επαναφέρει τους εχμαλώτους για να οικοδομήσουν ξανά το ναό και μάλιστα την προσδιορισμένη χρονική στιγμή που ανέλαβε βασιλεία ο Κύρος. Όλα τέλεια, το timing του χρονικού πρόγραμμα του Θεού είναι καταπληκτικό. Και αφού τον προώρησε για αυτό το μεγάλο έργο, τον εκάλεσε. Πώς? Πρώτον με το διάταγμα του θείου του, του Δαρίου του Μίδου, και ύστερα με το λόγο του Θεού που πήρε στα χέρια του. Και αφού τον εκάλεσε και δέχθηκε την πρόσκληση, τον εδικαίωσε. Δηλαδή τον αύξησε, τον έκανε πλανητάρχη. Του δώσε τη δυνατότητα να μπορεί να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, την επιστροφή του λαού Ισραήλ. Και τέλος τον εδόξασε. Ο Κύρος είναι από τα πιο ένδοξα πρόσωπα στην ιστορία της Περσίας και της Μηδίας. Ο Θεός τον εδόξασε. Έτσι λοιπόν, μόλις έγινε βασιλιάς, αφού τα κατάλαβε όλα αυτά που περιγράψαμε σήμερα, που μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν, δεν ξέρουν όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, πώς πραγματοποιήθηκε και τι έγινε. Εμείς διαβάζουμε την αρχαία ιστορία. Ξέρουμε για τον Δαρίο, για τον Κύρο, για τον Αρταξέρξη, για τους πολέμους με την Ελλάδα. Αλλά αυτά τα μυστικά, τα πνευματικά, τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Για να δοξάσουμε το Θεό κι εμείς. Για να πούμε θαυμαστός είσαι Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, για να πάρουμε και θάρρος, γνωρίζοντας ότι αφού δεχτήκαμε την πρόσκληση του Θεού και γίναμε παιδιά του, ο Θεός έχει ένα πολύ καλό σχέδιο για τον κάθε έναν από εμάς. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Και το τέλος, Ανάστασης, αρπαγή της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που κλείνει το ημερολόγιο πρόγραμμα του Θεού με την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Έρχεται όμως η καρδιά μας, βλέπει τη ζωή μας και λέει πού είναι οι καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός για μένα. Εκεί είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, μη χάσουμε την πίστη μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα τον καλονιγονίστη, την πίστη μου διατήρησα και το δρόμο μου τελείωσα. Είναι να μη χάσουμε την πίστη μας, αλλά με βεβαιότητα ότι εφόσον είμαστε παιδιά Θεού και είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε παιδιά Θεού, μας αναγέννησε, άλλαξε η ζωή μας, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Ο ίδιος ο Θεός έκανε το σώμα μας ναό Του, οίκον Του. Είμαστε βέβαιοι, αμήν αδερφοί, είμαστε βέβαιοι. Τώρα χρειάζεται αυτή η βεβαιότης του ότι είμαστε παιδιά του Θεού να στηριχθεί από τη δύναμη της πίστεως. Να κράξουμε στο Θεό εν ανάγκη για να μας φανερώσει τις καλές βουλές Του. Αλλά και με υπομονή, λέει ο Λόγος του Θεού, μην αποβάλλετε την παρησία σας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη, μην χάσεις το θάρρος σου, διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Μεγάλη ανάγκη από υπομονή για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και μόνο αν με υπομονή κάνεις το θέλημα του Θεού, θα απολαύσεις επαγγελίες του Πατρός. Γιατί ο Θεός βουλεύεται καλές βουλές, αλλά και γνωρίζει και τους κινδύνους. Γιατί είπαμε, μας συνετίζει, μας διδάσκει την οδό, μας συμβουλεύει, αλλά και μας προστατεύει. Γνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχουμε, ώστε ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι προς όφελός μας, αρκεί να πηγαίνουμε στον Χριστό να μας συνετίζει, να μας διδάσκει, να μας συμβουλεύει και να μας προστατεύει. Γιατί αν φεύγουμε, χάνουμε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Παίρνουμε, όπως λένε οι άνθρωποι, τη ζωή μας στα χέρια μας, περπατάμε όπως θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και στο τέλος απολαμβάνουμε αυτά
που δεν έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, αλλά αυτά που βρίσκονται στη ζωή μας. Καθώς διαλέγουμε ξένο δρόμο, άλλο δρόμο. Ένας είναι ο δρόμος, αδερφοί, που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθένα μας. Αν τον περπατήσουμε αυτό το δρόμο, θα μας οδηγήσει τη δόξα Του. Πάρα πολύ άπειροι δρόμοι είναι αυτοί που μπορεί ο καθένας να εκλέξει. Αλλά όλοι αυτοί οι δρόμοι θα μας οδηγήσουν ή σε αδιέξοδα, θα υποχρεωθούμε να επιστρέψουμε πίσω και θα έχουμε χάσει το χρόνο μας, ή σε μεγάλες ταλαιπωρίες, σε δυστυχία ή ακόμη και στην απώλεια. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μένουμε, να μένουμε εξητώντας το Λόγο του Θεού και τη Φωνή του Θεού. Ο Κύριος έμεινε και ο Θεός τον ευλόγησε. Αυτή η πίστη που είχε μέσα μετετράπησε σώζουσα πίστη. Γι' αυτό και τον εκάλεσε, τον δικαίωσε και τον εδόξασε. Και έτσι το διάγγελμα το οποίο βγάζει, το οποίο είναι θαυμαστό, δύο εδάφιο, ούτω λέγει Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης, ακούτε ομολογία, έδωκεν σε μέ ο Κύριος του Θεού και του ουρανού και της γης. Δεν τα κατάφερα μόνος μου. Δεν είναι πολύ ωραία ομολογία? Αυτή είναι η ταπείνωση. Ταπεινός δεν είναι αυτός που κάνει τον ταπεινό. Είδες, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός που φοράει ένδυμα ταπεινοφροσύνης, αλλά αρνείται τη δύναμη της ταπεινοφροσύνης. Ταπεινός είναι αυτός που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Ό,τι καλό έχω αυτός μου το έχει δώσει. Και πριν τον γνωρίσω αυτός μου το έχει δώσει, και ακόμη περισσότερο τώρα που τον γνώρισα αυτός μου το έχει δώσει. Εγώ είμαι ο Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας, που όλα τα βασίλεια της γης έδωκε εις εμέ ο Κύριος του Θεού του και του ουρανού. Δηλαδή δεν έχεις καμία αμφιβολία? Όχι. Ό,τι καλό έχω ο Θεός μου το έδωσε. Τη μόρφωση, τη δουλειά, την ομορφιά αν έχω. Ό,τι έχω καλό. Ό,τι κακό έχω, εγώ το έχω πάρει μόνος μου. Εγώ έχω πάει από εκεί και το έχω πάρει. Και αυτό το κακό που έχω πάρει εγώ με οδηγεί σε δυστυχία και λέω ο Θεός θέει. Γιατί δεν έχω τη σοφία του Θεού να καταλάβω. Ο Θεός δεν θέλει το κακό, το καλό θέλει. Εμείς με τα λάθη μας πάμε στο κακό. Το καλό θέλει ο Θεός. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις, ξεκινάμε χωρίς πραγματικά να μας έχει δώσει ο Θεός εντολή. Και το αποτέλεσμα είναι αδιέξοδο, ταλαιπωρία, πόνος και θλίψη. Χρειάζεται επιστροφή και μετάνοια, ταπείνωση, για να έρθει πάλι ο Θεός μπροστά και να διορθώσει τα λάθη μας. Εάν ταπεινωθούμε, επιστρέψουμε, μετανοήσουμε, ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό και ζητήσουμε να μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει ο Θεός και θα διορθώσει τα λάθη μας. Αν όμως επιμένουμε την οδό μας, θα βρισκόμαστε σε χειρότερα κακά στη ζωή μας. Είναι όπως λέει ο Ισάφ, όλα όσα έκαναν γκρέμισαν, εγώ όμως θα ξαναρχίσω από την αρχή, έτσι λένε οι άνθρωποι, και θα τα κάνω πιο μεγάλα, λέει ο Θεός. Εσύ θα χτίζεις και εγώ θα γκρεμίζω. Τι ωραία που είναι όμως εσύ να χτίζεις και ο Θεός να ευωδώνει. Έτσι θέλω, Κυρία μου. Γι' αυτό να είμαστε καλοί μαθητές. Ο χριστιανός τι σημαίνει? Μαθητής του Χριστού. Και ο μαθητής του Χριστού σημαίνει διδάσκαλος, ο Χριστός. Εγώ θέλω να με διδάσκεις να περπατάω την οδό σου. Συνεχίζει λοιπόν ο Κύρος τη θαυμαστή του ομολογία. Ο Κύριος μου χάρισε όλα τα βασίλεια της γης, αλλά και αυτός με προσέταξε, πώς, με το λόγο που διαβάσαμε του Ισαΐα, να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι στην Ιουδαία. Μου δώσε όλη τη δύναμη αυτή για να, και με διέταξε να οικοδομήσω τον οίκον της Ιερουσαλήμ. Τρία εδάφιο. Τι εξημών είναι εκ παντός του λαού του Ισραήλ? Ο Θεός αυτού ας είναι με ταυτού και ας ανεβεί σε Ιεροσόλυμα, η οποία είναι εν τη Ιουδαία, και ας οικοδομήσει εκεί τον οίκον του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Γιατί αυτός είναι ο Θεός, ο αληθινός, ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον, όποιος μείνει εδώ, εκ πάντων των τόπων όπου παρικεί, ας βοηθήσωσιν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού,
με αργύριον, με χρυσίον, με αγαθά, με κτίνη, εκτός της προαιρετικής προσφοράς δια των οίκων του Θεού τον Ιερουσαλήμ. Και δεν είναι μόνο ότι τον έστειλε, αλλά και τον διευκολύνει για να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Δίνει διαταγή στους άλλους να του δώσουν χρυσάφι, ασήμι, αγαθά, κτίνη, ώστε όταν πάνε εκεί να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους που είναι να οικοδομήσουν τον ναό του Ισραήλ. Κάθε ένας από μας έχει μία αποστολή από τον Χριστό. Όλοι μας, μεγάλοι, μικροί, καινούργοι, παλιοί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, αν την εκπληρώσουμε την αποστολή μας, τότε πάνω στον ουρανό ο μισθός μας θα είναι πλήρης και εδώ στη γη η παρουσία του Θεού θα μας καλύπτει. Αλλά για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας θα πρέπει να μην περπατάμε με το μυαλό μας και με την καρδιά μας, αλλά να περπατάμε με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ζητάμε τα δικά μας, ούτε αυτά θα έχουμε. Αν ζητάμε τα του Ιησού Χριστού, θα έχουμε και τα δικά μας και την επιστολή, αποστολή μας θα εκπληρώσουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που οδηγεί τον άνθρωπο στην ευλογία ή στην κατάρα. Στη δόξα ή στην μοναξιά. Να το καταλάβουμε μόνο. Εάν γίνεις δούλος, δούλη Θεού, τότε θα σε ευλογεί ο Θεός. Τι σημαίνει δούλος ή δούλη Θεού? Αν κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός. Και τι θέλει ο Θεός? Να υπηρετείς τους αδελφούς σου. Με πείνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψασα, αλλά αυτό δεν είναι, αυτό είναι το τυπικό. Και αυτό βεβαίως είναι. Αλλά όπως λέει ο Παύλος, να παρηγορείς τους αδελφούς σου, να στηρίζεις τους αδελφούς σου και να ενισχύεις τους αδελφούς σου με οποιοδήποτε τρόπο έχεις την ικανότητα και τη δυνατότητα να το κάνεις. Εάν το κάνεις αυτό, εκπληρώνεις την αποστολή σου. Κάνεις όχι ό,τι θέλεις εσύ, αλλά ό,τι θέλει ο Χριστός. Με αποτέλεσμα, ο Θεός να σου δίνει και τα δικά σου, αλλά και τα απαραίτητα για να εκπληρώσεις την αποστολή σου. Όποιος πάει πίσω θα πάρει όλα τα απαραίτητα για να εκπληρωθεί, για να εκπληρώσει την αποστολή του. Κοιτάξτε τώρα την ανταπόκριση. Από όλες αυτές τις χιλιάδες, πολλές χιλιάδες, πάνω από 500.000 υπολογίζεται, έχει εχμαλωτήσει ο Ναβουχοδονόσορ και εξορίσει στη Χαλδαία, η Γραφή λέει ότι αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Κύρου που είναι του Θεού για να εκπληρώσουν την αποστολή του μόνο 50.000. Δηλαδή λέω εγώ το 10% μόνο. Απίστευτο δεν είναι? Πόσοι έχουν αποδεχθεί αληθινά το Λόγο του Θεού στην πατρίδα μας? Ελάχιστοι. Στον κόσμο λίγοι. Πολλοί μεν αν τους ονομάσεις σε σχέση όμως με τα 11 δις που είναι οι ανθρωπότης, λίγοι. Οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι περισσότερο από ένα δις, το 10%. Θα μπορούσαν και τα 11 δις να ήταν. Όπως το λαό Ισραήλ, να αληθινός ο Λόγος του Θεού. Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι σε λεπτομέρεια ακριβής. Και λέει η Γραφή, τότε σηκώθησαν στο πέντε εδάφιο οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι Ιρίρις και οι Λεβίτε με τα πάντων όσων το πνεύμα διήγηρεν ο Θεός εις τον αναβώσει δια να οικοδομήσωση των οίκων του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και πάντες υπέριξ αυτών εβοήθησαν αυτούς με σκεύη αργυρά, με χρυσίον, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Και αυτό μόνο 50.000 άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το μεγάλο θαύμα, έτοιμη η καρδιά,
του λαού Ισραήλ, των πιστών του λαού του Θεού, ήταν μόνο το 10%. Μπορεί και λιγότερο αν ήταν πάνω από 500.000. Και πρέπει να ήταν και περισσότερο 500.000 ο λαός Ισραήλ. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Αλλά ο Θεός δεν εργάζεται με πλήθος ανθρώπων, εργάζεται με πιστούς ανθρώπους. Όχι με πολλούς, αλλά λίγους, αλλά πιστούς ανθρώπους. Και αυτή είναι η πρόσκληση. Αυτοί επέστρεψαν. Ο Κύριος τους έδωσε και όλα τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη του ναού του Θεού, τα οποία είχε, αφού γκρέμισε το ναό Ισραήλ, πάρει ο Ναβουχοδονόσορ και πάει στη Βαβυλώνα, και τώρα με όλα τα απαραίτητα επιστρέφουν στην γη τους 70 χρόνια ακριβώς μετά την πρώτη εχμαλωσία τους, για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Αλληλούια. Και το εξεπλήρωσαν. Θα δούμε όμως στη συνέχεια ότι το έργο του Θεού δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές δυσκολίες. Η ζωή του Χριστού δεν είναι ένας δρόμος με ανθόσπαρτος, αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι. Η φαρδιά πύλη που οδηγεί στην ευρύχωρη οδό και τη βρίσκουν πολλοί, αλλά το τέλος της είναι η απώλεια, ο θάνατος, και η στενή πύλη που η συνέχεια είναι η τεθλιμμένη οδός, στενή και τεθλιμμένη οδός, που το τέλος της είναι η βασιλεία των ουρανών, η δόξα του Θεού. Στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρη οδό κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός μπορεί να το κάνεις. Συγγνώμη, όχι να σε φωτίσει, ό,τι θέλει η καρδιά σου μπορείς να το κάνεις. Είσαι απόλυτα ελεύθερος, κάνεις ό,τι θες. Αμαρτάνεις, κοροϊδεύεις, λες ψέματα, κλέβεις, πορνεύεις, μοιχεύεις. Αλλά το τέλος είναι απώλεια και η πορεία δυστυχία. Στενή οδός δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλει ο Λόγος του Θεού, ό,τι θέλει ο Χριστός. Αλλά υπάρχει ευλογία, υπάρχει βοήθεια του Θεού, Θεός είναι μαζί σου και το τέλος ζωή αιώνιος. Άρα δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, τι θα κάνει ο Θεός, αλλά είναι τι θα κάνουμε εμείς. Ποια οδό θα εκλέξουμε και ποιο όνομα θα επικαλούμεθα. Εμείς έχουμε αποφασίσει να επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού Χριστού και να εκλέξουμε την στενή οδό και την στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μέσα από την παρουσία και τη δόξα του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.